Το ΑΚΕΛ ξανά πρώτο στη δράση. Στους αγώνες. Η αυλαία του συνεδρίου έπεσε. Οι προβολείς έσβησαν και το κόμμα της αριστεράς καλωσόρισε μια νέα εποχή με τον πήχη ψηλά. Με όχημα την πολιτική εξωστρέφεια διαμέσου της κοινωνικής συμμαχίας, η Εζεκία Παπαϊωάννου βλέπει πλέον την πρωτιά στις εκλογές του Ιούνιου ως μονόδρομο. Η ομπρέλα της κόκκινης παράταξης θα χωρεί πλέον περισσότερους, με δυνατότητα ενεργού συμμετοχής τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων του κόμματος. Προσπαθούμε από τη μια να έχουμε πλατιά ψηφοδέλτια και από την άλλη προσπαθούμε εκεί που μπορούμε να πετύχουμε κάποιες συνεργασίες. Στόχος η συστράτευση προσωπικότητων που βαδίζουν σε διαφορετικά ιδεολογικά και πολιτικά μονοπάτια. Το lifting στο καταστατικό του κόμματος αποτελεί πλέον το όπλο προς ενίσχυση της επαφής με την βάση του κόμματος και απαλλαγή από τον φορμαλισμό. Να δώσουμε περισσότερων ρόλων και λόγων στα κομματικά μέλη, τα εθελοντικά, και με την εκλογή του γραμματέα από το συνέδριο. Αυτό για μας λέγεται δημοκρατία. Τα άλλα είναι για συζήτηση του καθενός. 40 μέρες μετά την αποχώρησή της από τους οικολόγους, η Αλεξάνδρα Αταλίδου διάλεξε μονοπάτι. Το όνομα αυτού, Volt Κύπρου. Η ίδια ανακοίνωσε σήμερα το επόμενο βήμα, εξαγγέλλοντας και υποψηφιότητα για το 25μελές σώμα του κόμματος. Αν κάτι έμαθα από την πολυετή ενασχόλησή μου με τον ακτιβισμό, είναι ότι η πραγματική αλλαγή επιτυγχάνεται μόνο όταν η φωνή της κοινωνίας αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα ή όταν το σύστημα δώσει φωνή στην κοινωνία. Είναι γι' αυτό το λόγο που έχω αποφασίσει να ενταχθώ στο Volt Κύπρος. Το ιδρυτικό, καταστατικό και εκλογικό συνέδριο του θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου.